καλό απόγευμα, τελευταία εκπομπή για τη σεζόν 2019-2020, 24 Ιουνίου. Είναι μία φοβερή Τετάρτη για μένα σήμερα και βέβαια βλέπω ότι είμαι και κομμένη, γιατί τώρα δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είναι η κούραση, είναι όλα μαζί που μας έχουν συμβεί. Μια Τετάρτη που τα έχει όλα. Έχει τα γενέθλια του Ιάννη του Προδρόμου, έχει τα εξάμηνα του μπαμπάκα μου, έχει την αστρολόγο μας, την Έφη Τζιλίδου, που θα μας μιλήσει και θα μας ενημερώσει γενικά για το τι μπορεί να μας συμβεί τώρα το καλοκαιράκι, τι περιμένουμε Ιούλιο-Αύγουστο, τι μας περιμένει. Και φυσικά, αφού είναι η τελευταία μας εκπομπή, κλείνουμε και με μουσική και τραγούδι με το φίλο μου τον Ζαχαρία, που ο Ζαχαρίας έγραψε και ένα τραγούδι για τον πατέρα, πράγμα που με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Και βέβαια θα σας το βάλω να τα ακούσετε. Και τώρα θα το βάλω να τα ακούσετε λιγάκι. Και όταν έρθει το παιδί, μαζί με τη φίλη μου την Ελευθερία, την τραγουδίστρια. Βέβαια η Ελευθερία ακόμα δεν έχει βγάλει δίσκο, αλλά γράφει. Και συγχρόνως σιγά σιγά θα αρχίσει και εκείνη να βγάζει δίσκους. Λοιπόν, για πάμε όμως στο Ζαχαρία. Να σας τον βάλω έτσι λίγο να ακούσετε μέχρι να ξεκινήσει το πρώτο μέρος της εκπομπής, να έρθει καλεσμένη μας, γιατί πάντα δίνουμε λίγο δίκιο στους καλεσμένους ότι δεν μπορούν εύκολα να βρούνε να παρκάρουν. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, έτσι είναι. Μας συμβαίνει αυτό εδώ σε εμάς. Στην Νέα Σμύρνη το έχουμε αυτό το πρόβλημα. Τώρα που κάναμε και περισσότερους πεζόδρομους, τώρα το έχουμε ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί. Μια χαρά δεν ήμασταν που είχαμε γαϊδουράκια, που είχαμε άμαξες, που είχαμε τα ποδαράκια μας. Και είπαμε η ανθρωπότητα να εξελιχθεί και πήραμε κούρσες και πήραμε 4x4 και πήραμε λιμουζίνες και τώρα δεν έχουμε που να τις βάλουμε. Και ερχόμαστε πάλι τώρα για να δεις πόσο ανώμαλος είναι ο κόσμος. Δηλαδή είμαστε ανώμαλοι οι άνθρωποι. Είμαστε όμως. Και τώρα εφόσον πήραμε τις λιμουζίνες, πήραμε τα αυτά, ξαναγυρνάμε στο ποδηλατάκι και φτιάξαμε δρόμους για τους πεζούς στην Αθήνα, φτιάξαμε για τους ποδηλάτες. Δεν τα θέλαμε τα γαϊδουράκια μας και τα λογάκια μας που ήμασταν μια χαρά και είχαμε φύσει. Δεν θέλαμε. Τώρα, ορίστε τι πάθαμε. Μαρκάκης, λοιπόν, Ζαχαρίας, πατέρα μου. Και βέβαια, εγώ αυτό το αφιερώνω στον μπαμπάκα μου σήμερα, που έκλεισε 6 μήνες, που είναι μαζί με το Χριστούλη, μαζί με το θείο του Γιάννη Πεζιτάβλη, μαζί με το θείο του Βλάκη. Είναι σίγουρο ότι όλοι αυτοί θα ξεχάσουν. Τα χάδια σου με τα φιλιά και τη ζεστή αγκαλιά σου. Ποτέ δεν πρόκειται ποτέ εγώ να σε αφήσω. Σε σένα οφείλω τη ζω. Με το δικό σου φως θα ζήσω. Πατέρα μου, αγάπη μου, ανάσα και πνοή μου, σε σένα οφείλω τη ζωή μα και την ύπαρξή μου. Σε σένα οφείλω τη τιμή μα και την αγωγή μου. Μαζί, μαζί, πάντα μαζί θα είσαι στη διαδρομή. Εντάξει, θα είσαι στο 21, είναι και πιο παιδί μας γύρω από το που δούμε η τεχνικό γραφείο.
και δίληνα. Στη μνήμη μου σε φέρνω. Εγώ και εσύ πάντα μαζί. Φως και ζωή θα παίρνω. Στις λύπες μου και τις χαρές, στις δύσκολες στιγμές μου. Μαζί, μαζί πάντα μαζί, σ' όλες τις διαδρομές μου. Πατέρα μου, λατρεία μου, ανάσα και πνοή μου, σε σένα οφείλω ό,τι ζω, μα και την ύπαρξή μου. Σε σένα οφείλω την τιμή, μα και την αγωγή μου. Μαζί, μαζί πάντα μαζί, για να την καλύψω, θα σε στη διαδρομή. Πώς να ξεχάσω δεν μπορώ, τις νότες της καρδιάς σου. Το παίρνω αυτό. Έμα δεν γίνεται. Των τραγουδιών μου ζωγραφιά, τη φυσαρμόνικα σου. Γιατί εμένα μου το κάνατε όταν πήρα, το σώμα πρόγραμμα, μου το κάνατε εδώ. Εντάξει, και τώρα μου λες 170, τέλος πάντων, άστο αυτό. Λοιπόν, επειδή εγώ τώρα είμαι σε ένα, επειδή κάνω εκπομπή τώρα αυτή τη στιγμή και είμαι ζωντανά, ένα θα σου πω, ότι εγώ σαν πελάτησα ξενέρωσα. Μετά είδα, χτες ήρθα να κάνω υποτίθεται το δώρο που είχα πάρει με το πρόγραμμα που είχα πάρει. Εγώ δεν είδα κάτι εξαιρετικό, είδα ότι μου βάλατε αυτή η κοπέλα, τέλος πάντων, παρόλο τον καλό της χαρακτήρα, μου έβαλε κρέμα, λίγο μασάζ, μάσκα και τελείωσε. Και πήρε ένα αυτό και μου λέει θα σε καίει λίγο το μηχάνημα, τίποτα δεν κατάλαβα εγώ με το μηχάνημα. Τέλος πάντων, εγώ ξέρεις πως ένιωσα, ότι με θεωρείτε αδαής και ότι με κοροϊδεύετε. Η κοπέλα μου είχε βάλει τη μάσκα, και όση ώρα είχε βάλει τη μάσκα ήμασταν οι δυο μας, όλοι είχαν φύγει, μόνο η κοπέλα πάνω στη ρεσεψιόν ήταν. Και καθόταν η γυναίκα και καθάριζε τα γραφεία. Τώρα, αν την έχετε και να βάζει κάνει εφαρμογές και να καθαρίσει 3-2-1, δικό σας πρόβλημα. Εγώ προσωπικά ξενέρωσα μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Και ήμουν από αυτές που πήρα, που σήκωσα μόνη μου το τηλέφωνο και ήρθα να σας βρω. Παρ' όλα αυτά καταφέρατε και με ξενερώσατε. Μόνο αυτό έχω να πω. Δεν έμεινα ευχαριστημένη. Ένιωσα ότι βλέπετε μόνο πώς να τα πάρετε αρπακόλα και να με πετάξετε έξω από την πόρτα. Όχι να με ικανοποιήσετε, όχι να πείτε... Μισό λεπτό. Έλα ρε εσύ. Ο Μύρου 21, πες την Μύρου 21.
Και βέβαια σε τη ζωντανή μας εκπομπή που μας βλέπετε να μπαινοβγαίνουμε, ήρθε και η καλεσμένη μας η κυρία Τσιλίδου και ήρθε ακριβώς όπως τελείωσε το τραγούδι που κάναμε αφιέρωμα στον μπαμπά μας, μια και έκλεισε τα εξάμηνα. Τώρα βέβαια κάποιοι θα είδατε on camera ότι μίλαγα στο τηλέφωνο και ήμουν λίγο τσατισμένη. Θέλω να προστατέψω πολλές γυναίκες και βέβαια κάποια στιγμή θα φέρω εδώ και την φίλη μας την, από τη Νέα Σμύρνη, τη Μιχαηλίδου. Θα φέρω αισθητικούς να μιλήσουμε για κάποια πράγματα, γιατί τα μεγάλα κέντρα, εγώ τώρα τσακωνόμουν με ένα μεγάλο κέντρο αισθητικής που πήρε κάποια χρήματα και δεν έκανε τη δουλειά που έπρεπε. Που εχθές έκανε ξεπέτα και έβαλε μία γυναίκα να κάνει εφαρμογή που αυτή η γυναίκα κανονικά είναι καθαρίστρια και το έπαιξε αισθητικός εκείνη τη στιγμή. Τώρα εγώ τους απείλησα, βέβαια λόγω εκπομπής δεν μπόρεσα να συνεχίσω την συζήτηση και της το κλείσα το τηλέφωνο. Θα πρέπει να την πάρω κάποια στιγμή, να τη βρίσω καλύτερα. Λοιπόν, αλλά όχι τώρα, κάποια άλλη στιγμή. Εγώ στα κίτρινα, εσύ στα ωραία σου κόκκινα, η αγαπημένη μας Τσιλίδου. Τι κάνεις, κοριτσάρα μου? Έχει και δίκιο, γιατί αγχώθηκε με το πάρκα. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα τι φταίει και τα τραβάμε όλα αυτά και έχουμε καθυστερήσεις. Έλα, έχουμε αναδρομές. Έχουμε ανατροπές. Μωρό μου. Καλώς την λοιπόν. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Εντάξει, υπάρχει μια ένταση, να κάνουμε λίγο αέρα. Κάντε τον αέρα σας, χαλαρώστε, ηρεμήστε. Είναι λίγο δύσκολο εδώ περιοχή για να βγούμε. Είμαστε έτσι κι αλλιώς, είμαστε ζωντανή εκπομπή. Εντάξει, αλλά τώρα μια και υπήρχε αυτή η εποχή τόσο διάστημα λόγω του lockdown και όλο το... Εντάξει, μην μας δούνε οι... Στις ομορφιές σου είσαι και μ' αρέσει που το έχουμε συνδυάσει κόκκινο-κίτρινο και δείχνει ωραία. Δείχνει βέβαια εσύ δείχνεις μισή από μένα, ναι. Θα μου πεις είναι και μισή από σένα. Έτσι, έχω δυνατήσει. Ναι, αλλά κάτι να είσαι αρκετά. Στο μικρόφωνο μου. Ναι, κυρία μου, έχετε δυνατήσει. Το συγγνώμη, βγήκε από τώρα μετά. Ρε, εσύ όλες έχετε δυνατήσει. Εγώ μόνο έχω παχύνει. Δεν είμαι καλός όρισε. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ. Με το ρόσκλαρι. Να κλείσουμε καλά. Και έχει και ένα πολύ ωραίο σκουλαρί, κύριε παιδί μου, πρέπει να πω του Πετρόπουλου να κάνουμε εδώ, zoom. Κάτι πρέπει να κάνετε με τις κάμερες. Ναι, να κάνουμε zoom για να βλέπουμε τα σκουλαρίκια. Δηλαδή, όρες όσο και τα μάτια σου, τα σκουλαρίκια σου, έχεις πράγματα που είναι, πρέπει να τα κάνω zoom. Α, να κάνει zoom. Αφού με φούντωσες τώρα. Λοιπόν. Δεν φταίω εγώ, ο δήμαρχός μας φταίει. Τα ακούς, κύριε Τζουλάκη, τι μου κάνεις, να μην μου έχεις πάρκινγκ. Έρχεται ο κόσμος και αγανακτεί. Είναι πολύ δύσκολο εδώ να βρεις τα παρκάρεις και θεώ. Σε παρακαλώ, έχουμε κάνει όμως, είμαστε πρωτοπόροι, έχουμε κάνει ποδηλατόδρομος. Θα παίρνεις το ποδήλατο και θα... Από την Πετρούπολη που μένω εγώ για να δω το ποδήλατο νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο. Αλλά εκτός αυτού θεώρησα ότι θα ήταν και εύκολο λόγω Τετάρτης, αλλά τελικά είναι πιο δύσκολο. Λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση, να καλησπερίσω πάλι τους φίλους που κοιτάω. Κοιτάς εμένα και κοιτάς την κάμερα. Λοιπόν. Η κάμερα δηλαδή για να σου δώσω τα καλά, η κάμερά σου είναι εκεί. Αλλά εσύ κοιτάς εμένα και αυτή τραβάει έτσι. Λοιπόν, και καλησπερίζω λοιπόν τους φίλους και πάλι. Εδώ θα πούμε για τα δρόμενα του καλοκαιριού που εντάξει δεν είναι και πολύ καλά, δεν είναι και πολύ κακά. Νομίζω ότι είναι καλό να κλείσετε το κινητό σου για να μπορέσουμε. Επειδή έχουμε ζωντανή εκπομπή, δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα. Δεν μπορώ τώρα. Έχω εκπομπή. Έχω εκπομπή. Νομίζω θα πρέπει να το κλείσετε αυτή τη στιγμή που... Έτσι είναι, αλλά τι να κάνω τώρα που μου χτυπάει συνέχεια. Καλά λες. Για πες μου με τα ανάδρομα, γιατί εγώ έχω νεύρα να σκοτωθώ μόνο το σύμπαν. Εντάξει, ανάδρομος εμείς είναι. Ανάδρομος εμείς παίρνει καθυστερήσεις, αναβολές. Αυτό το ξέρω δεν είναι κάτι τραγικό όμως. Δεν είναι αυτός που δημιουργεί την όλη τραγική σε εισαγωγικά, την όλη έτσι, αυτή την οξυθυμία, αυτή την κατήφια που υπάρχει γενικότερα. Μην ξεχνάμε λοιπόν και από αυτό θα ξεκινήσω. Είναι πάρα πολλοί ανάδρομοι πλανήτες.
Είναι έξι στο σύνολο ανάδρομοι πλανήτες. Είναι ο Κρόνος, είναι ο Πλούτωνος, είναι ο Ποσειδώνας, είναι ο Δίας, είναι ο Ερμής, είναι η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη είναι αυτή που θα αυτοδρομήσει βέβαια τώρα. Εν πάση περιπτώσει, τόσο πολλοί ανάδρομοι πλανήτες, οι οποίοι συνεχίζουν και τον Ιούλιο, εκτός από την Αφροδίτη, δημιουργούν μια, έτσι, μια ισοστρέφεια. Τα πράγματα κινούνται λιγάκι πιο αργά. Είναι και ο Άριστος Ιχθύς που είναι υποτονικός και μας ρίχνει λιγάκι τους τόνους αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε μια κατήφια, έτσι, μια τάση να κοιμόμαστε κτλ. Αλλά γενικά οι ανάδρομοι πλανήτες είναι αυτοί που δημιουργούν αυτό το κλίμα το βαρύ. Γιατί υπάρχει πολύ ισοστρέφεια, δηλαδή δεν εξωτερικεύουμε τα συναισθήματά μας. Τα κρατάμε τα μέσα κρατάμε. Και γι' αυτό. Έτσι. Αυτό βεβαίως είπα, συνεχίζεται και τον μήνα Ιούλιο, εκτός βεβαίως από την Αφροδίτη που ορθοδρομήσει τώρα στις 25 του μήνα. Αυτό που περιμένουμε να μας κινητοποιήσει, έτσι, και να μας βγάλει λιγάκι από όλο αυτό το σε εισαγωγικά βαρύ κλίμα, είναι ο Άρης που θα μπει στο κρύο και είναι ένα σημαντικό γεγονός, γιατί αυτός ο Άρης πυροδοτεί πάρα πολλά πράγματα φέτος. Οπότε θα χρειάζεται μια προσοχή. Ο Άρης περνάει στον κρύο στις 28 έκτου, οπότε ταυτόχρονα πυροδοτούνται όλα. Μα καλά μου πυροδοτούνται, δηλαδή γίνονται... Πυροδοτούνται καταστάσεις... Πολέμοι, ας πούμε, που βλέπουμε να υπάρχουν κρίσεις στα... Αν με επιτρέψεις λιγάκι να πω, ο Άρης είναι και ο Θεός του πολέμου. Σαφώς και πυροδοτούνται καταστάσεις και θα υπάρχει ένα πολεμικό κλίμα γενικότερα. Θα το δούμε αυτό. Είναι δύσκολες ημερομηνίες αυτές, 27-28, εκεί είναι δύσκολες ημερομηνίες, δεν θα σταθώ όμως τώρα σε αυτό. Είναι κοσμικά τα γεγονότα, θα συμβούν. Βεβαίως αυτό δημιουργεί και εντάσεις σε όλα τα ζώδια, έτσι. Απλά στα παρορμητικά ζώδια, δηλαδή κρυοί, ζυγοί, καρκίνοι και εγώκεροι, πυροδοτούνται πολύ περισσότερο. Εντάσεις, προστριβές, και όλα αυτά τα παραμφέρει, τα οποία εδώ θα κληθείτε τα παρορμητικά ζώδια να δείξετε τη δέουσα ψυχραιμία. Θα τα πούμε λιγάκι και πιο κάτω αναλυτικά στα ζώδια. Να πω βεβαίως ότι η Αφροδιτούλα ορθοδρομεί. Αυτό εντάξει είναι καλό και για τα οικονομικά και τα αισθηματικά. Δηλαδή τα οικονομικά μας επανέρχονται λιγάκι σε καλύτερη έτσι, φάση. Ίσως τώρα να πάρουμε κάποια χρήματα που περιμέναμε και δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε. Και τα αισθηματικά, κατόπιν των επανεξετάσεων που γίνανε της ανάδρομης Αφροδίτης, τώρα θα μπουν όλα σε μια σειρά. Επίσης, να πω ότι άλλο ένα γεγονός είναι ότι και ο Κρόνος, ο κύριος του κάρμα, που λέμε εμείς στην αστρολογία, φεύγει επιτέλους από τον υδροχό που είναι αυτή τη στιγμή στην μηδενική του υδροχό και γυρνάει πίσω στην τελευταία μοίρα των παρορμητικών. Αυτό σημαίνει ότι τα ζώδια του παρορμητικού σταυρού, θα επαναλάβω πάλι, κρύοι, ζυγοί, εγώκεροι και καρκίνοι, του τρίτου όμως δεκαημέρου, θα μπουν πάλι σε μια διαδικασία δοκιμασιών. Αυτό θα είναι το τελειωτικό που λέω εγώ, οπότε εδώ πέρα θα νιώσουν πάλι την πίεση του Κρόνου, αλλά θα κληθούν να οριστικοποιήσουν καταστάσεις. Οπότε από εκεί και πέρα μετά, αυτό θα γίνει μέχρι που ο Κρόνος θα επιστρέψει πάλι στα σταθερά ζώδια, δηλαδή υδροχόους, σταύρους, σκορπιούς και λέοντες. Αυτό θα γίνει το Δεκέμβριο, που εκεί βεβαίως θα τελειώσει όλο, αν θέλεις, το δύσκολο με τα παρορμητικά και θα μπουν τα σταθερά πλέον στις ανάλογες διαδικασίες του Κρόνου που θα κρατήσει για 2,5 χρόνια. Mm-hmm. Έτσι. Εντάξει. Όλα καλά. Είναι δηλαδή το καλοκαιράκι φαίνεται να είναι... Το καλοκαιράκι σε γενικές γραμμές, εντάξει, με όλους αυτούς τους ανάδρομους και έναν... Εντάξει, κοίτα, θα υπάρχουν... Πηγείτε ότι κάποιοι δεν θα πάνε διακοπές, όλοι θα πάνε διακοπές. Αυτό, θα λίγο πάνε. Πολύ όλοι θα πάνε. Έτσι, λίγο πολύ όλοι θα πάνε. Απλά θα υπάρχουν τα υπάρχουν, ναι. Ο Ερμής τώρα μέχρι τις 12 εδώ είναι ανάδρομος μετά από δρομή. Και ο Ερμής, το έχω ξαναπεί, δεν είναι ένας πλανήτης που με την αναδρομή του φέρνει, είναι κάτι τραγικό.
Απλά τίποτα, αναβολές, καθυστερήσεις, εντάξει, δεν κάνουμε κάποια πράγματα, δεν υπογράφουμε συμβόλαια, δεν κάνουμε συνεργασίες, δεν κάνουμε... Κάνουμε μόνο, να όπως τώρα ας πούμε που εμείς είχαμε ξεκινήσει την εκπομπή, αλλά διεκόπτηκε λόγω του κορονοϊού. Εντάξει, κάνουμε, δηλαδή μπορείς να κάνεις πράγματα που έχεις αφήσει στη μέση, επανέρχονται, τέτοια πράγματα. Καταστάσεις δηλαδή του παρελθόντος που σου έρχονται πάλι μπροστά και τις επαναπροσδιορίζεις, τις κλείνεις, τις οριστικοποιείς. Αυτά δεν είναι κάτι κακό ο ανάδρομος εμείς. Δεν είναι κάτι. Ίσα-ίσα που μπαίνεις σε μια διαδικασία επαναεξέτασης καταστάσεων. Πολύ καλό είναι. Γιατί βλέπεις κάποια πράγματα του παρελθόντος, τα βλέπεις με άλλο μάτι πλέον και λες, α, μήπως τότε δεν έκανα κάτι καλό και τώρα να το δούμε λιγάκι και το διορθώνουμε. Όπως και η ανάδρομη Αφροδίτη, που έχει να κάνει και με τα αισθηματικά και με τα οικονομικά, στο ίδιο μοτίβο κινείται. Με την έννοια ότι πάλι κάνουμε κάποιους επροσδιορισμούς, βλέπουμε κάποιες σχέσεις, επιστρέφουν κάποιες σχέσεις του παρελθόντος, που ίσως όμως δεν τις είχαμε δει τότε με εφόρη, ναι, δεν τις είχαμε δει καλά και τώρα τις επανεξετάζουμε. Και τα οικονομικά βέβαια, έτσι, που επανέρχονται σε μια καλή ροή. Άντε Παναγιά μου, γιατί... Τα έχουμε δει όλα και με τις δουλειές και με τα οικονομικά και με όλα. Εντάξει, αυτό έχει μια συνέπεια τώρα κάποιων καταστάσεων, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Εντάξει, θα υπάρχει και βέβαια και συνέχεια, όχι ότι θα καλυτερέψουν πάρα πολύ τα πράγματα. Στα οικονομικά δηλαδή πιστεύεις ότι ακόμα έχουμε τα... Τώρα αυτό είναι μια άλλη κουβέντα μακράν, γιατί εντάξει, από ό,τι έχω δει λιγάκι θα διονυστεί ούτε και το 21 θα είναι πολύ καλό. Αλλά εντάξει, είναι λίγο μακριά ακόμα να μην πούμε πράγματα. Θα τα πούμε σιγά σιγά. Το Σεπτέμβριο θα μας πεις για αυτά. Θα ξεκινήσουμε παλά. Κοίταξε, το Σεπτέμβριο πρώτα θέλω να έχουμε την υγειά μας. Τα σχολεία ανοίγουν. Εγώ πάντα ξεκίνησα μαζί με τα σχολεία. Τώρα τα σχολεία θα ανοίξουν μια εβδομάδα νωρίτερα. Θα ανοίξουν 7 του μήνα. 7 ή πρώτη. 7. Α, 7. Τώρα εμείς θα δούμε. Να είμαστε καλά, πρώτο θες να έχουμε την υγεία μας, να είμαστε καλά. Και βέβαια να πούμε και στον κόσμο ότι θα κοιτάξουμε να είναι η πρώτη Τετάρτη του μήνα από Σεπτέμβριο, ώστε να ακολουθούν όλα ή η τελευταία που θα ενημερώνει για το μήνα που έρχεται. Ναι, ένα από τα δύο. Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για τον τρόπο, για όλα, μπράβο, ναι. Τα δρόμενα του μήνα. Δηλαδή θα πρέπει να κοιτάξουμε. Είναι η πρώτη Τετάρτη ή η τελευταία Τετάρτη, ώστε να μπορούμε να λέμε για το... Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, για όλους μας βέβαια. Ευελπιστώ ότι θα υπάρχει μια... Ξέρω ότι ανοίγεσαι περισσότερο με την ιστοσελίδα σου, με τις προσωπικές συναντήσεις που έχεις με τον κόσμο. Ξέρω ότι έχεις και δουλειά πολύ, δεν είναι... Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς δεν θα έχουμε την επαφή μας, γιατί δεν θα... Εννοείται. Απλά θα το ρυθμίσουμε. Θα δεις την ώρα, αυτό πότε θα δούμε και πότε θα το κάνουμε. Θα το κανονίσουμε αυτό. Έτσι κι αλλιώς αφού ξεκινήσαμε να ενημερώνουμε τον κόσμο, να μην τον αφήσουμε έτσι. Έτσι, μπράβο. Είμα, γιατί είναι συνήθεια, δεν θα σου πω κάτι. Κάποιες ανατροπές στη δουλειά, προχτές κάτι λέγαμε που λέγαμε για τις ανατροπές στη δουλειά και πετάγεται μία κοπελιά η κυρία Δώρα και λέει «Καλά μας τα έλεγε η αστρολόγος του Ολυμπία, καλά μας τα πήγε». Τα έλεγε για τις ανάδρομους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω τώρα να πω κάποια πράγματα για τα ζώδια, έτσι να υπάρχει η ανάλογη ενημέρωση. Θα ξεκινήσω τον κρυό, βεβαίως, εννοείται. Λοιπόν, τώρα, ο κρυός, θα το πάρουμε λίγα και με τα δεκαήμερα, έτσι για να ξέρουν και πώς θα κινηθούν. Λοιπόν, για τους κρυούς, βέβαια να πω ότι ο Άρης περνάει στα ζώδια του κρυού. Ο Άρης, θέλω να πω κάτι, ο πλανήτης Άρης, όπως και ο Κρόνος, είναι ένας πλανήτης που όταν μπαίνει σε ένα ζώδιο, πιάνει όλα τα δεκαήμερα ουσιαστικά. Έτσι, δηλαδή, δεν σημαίνει τώρα αν είναι πρώτο-δεύτερο. Εντάξει, σε γενικές γραμμές όμως, πιάνει κατευθείαν όλα τα δεκαήμερα. Και ο Άρης και ο Κρόνος. Έτσι, είναι οι δύο αυτοί πλανήτες που μπαίνουν δυναμικά κατευθείαν. Ο Κρόνος μας είχες πει είναι ο πατέρας, ας πούμε έτσι. Ο Κρόνος είναι... Όχι, δεν τον είχα χαρακτηρίσει. Τον είχα χαρακτηρίσει σαν ένα... Είναι ο κύριος του κάρμα που σε βάζει σε κάποιες δυσκολίες και αν πας με τα νερά του και δεν φέρνεις αντιρρήσεις, επιβραβεύει. Α, ωραία. Αν δεν πας όμως με τα νερά... Έχεις πει αυτό πριν την
καραντίνα. Εσύ θυμάσαι τον καλό το θείο από τη Ωσικά, που έλεγε και το θείο. Α, μπράβο. Ο καλός. Ναι, αυτό θυμάσαι. Λοιπόν, τώρα να πούμε. Μπαίνοντας λοιπόν ο Άρης των Γκριών, που είναι και κυβερνήτης του ζωδίου, έτσι, τους, ταυτόχρονα τους φέρνει, τους κινητοποιεί, τους δίνει έντονη δράση, έτσι, δηλαδή τους κινητοποιεί να δραστηριοποιηθούν, να κάνουν πράγματα και σε επαγγελματικό επίπεδο και αισθηματικά. Εργοδότης μου είναι Γκριός. Αυτό όμως που θέλω λιγάκι να προσέξουν οι Γκριοί, επειδή όπως είπαμε ο Άρης είναι ο θεός του πολέμου, έτσι, να μην βγάζουν πάρα πολύ θυμό και να κρατάνε λίγο περισσότερο τα νεύρα τους. Γιατί αυτό μπορεί να τους φέρει σε αντιπαλότητες. Στις προσωπικές σχέσεις, γενικά, τώρα. Γενικά μιλάω τώρα. Μιλάω και στις προσωπικές σχέσεις, αλλά μιλάω και στα επαγγελματικά. Έτσι. Θέλει λιγάκι μία προσοχή στο ότι να μην γίνουν πολύ επιθετικοί. Αυτό το έχουν και τη φύση τους οι Γκριοί. Έτσι και αλλιώς. Γιατί έχουν κυβερνήτη τον Άρη. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, λιγάκι η Αφροδίτη το κρατάει λιγάκι αυτό με την ορθογόνη, δηλαδή του βοηθάει λίγο σε αυτό να κουμαντάρουν λίγο την επιθετικότητά του. Τώρα, όσον αφορά με τον ανάδρομο Ερμή, επειδή να παραμένει μέχρι τις 12 εβδόμου, δεν κινείται τίποτα ό,τι έχει να κάνει με επαγγελματικές συμφωνίες. Αυτά τα αφήνουμε για μετά. Έτσι, ό,τι έχει να κάνει. Τώρα, το δεύτερο δεκαήμερο, θα ήθελα λιγάκι να επισημάνω στο δεύτερο δεκαήμερο, επειδή έχουμε την έκλειψη 5 εβδόμου στον άξονα καρκίνου εγώκερου που γίνεται στη 13η μοίρα των παρορμητικών, σαφώς και ακουμπάει το δεύτερο δεκαήμερο των κρυών, το δεύτερο εδώ του κρύου, εδώ θα δημιουργηθούν θέματα με την οικογένεια και τα επαγγελματικά. Οπότε εδώ πέρα θέλει προσοχή γιατί θα υπάρχει μια έντονη οξυθυμία. Mm-hmm. Να πω βεβαίως αυτό που είπα και πριν, ότι η Αφροδίτη βοηθάει λιγάκι σε αυτό στο να ρίξει, να ρίχνει λίγο κάπως τους τόνους, αλλά δυστυχώς η Κρή δεν το πετυχαίνουν και πάντα αυτό. Έτσι. Το καλό είναι ότι ο Άρης τους δίνει πολλή ενέργεια και πολλή ζωτικότητα. Τώρα, το τρίτο δεκαήμερο, μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, τα άτομα που είναι στις αρχές του τρίτου δεκαημέρου γεννημένα είναι σε πιο καλή φάση. Τα άτομα όμως που είναι στο τέλος του τρίτου δεκαημέρου, λόγω ότι ο Κρόνος, όπως προείπα στην αρχή, επιστρέφει στην τελευταία μοίρα των παρορμητικών, θα υποστούν πάλι τις τελευταίες δοκιμασίες. Οπότε εδώ πέρα δηλαδή θα σε θέματα επαγγελματικά, οικογενειακά, σχέσεις δηλαδή και επαγγελματικά, το οπότε εδώ θα πρέπει να κληθούν και να οριστικοποιήσουν καταστάσεις. Πρέπει να κλείσουν κύκλοι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, περάσουμε στους Ταύρους. Οι Ταύροι του πρώτου δεκαημέρου, νομίζω ότι αρχίζουν να αναπνέουν. Συζαγωγικά το λέω αυτό. Γιατί εννοώ, καταρχήν ο Κρόνος φεύγει από τη μηδενική του υδροχώ, το σταθερά ζώδια όπως προείπα, οπότε τους ανακουφίζει, έτσι. Ταυτόχρονα όμως φεύγει και ο Ουρανός, γιατί ο Ουρανός, ο πλανήτης των ανατροπών και των ξαφνικών γεγονότων, αρχίζει και περνάει στο δεύτερο δεκαήμερο των σταθερών, δηλαδή Ταύρους, Σκορπιούς, υδροχώους και Λέοντες. Οπότε ταυτόχρονα το πρώτο δεκαήμερο με τους Ταύρους αρχίζει και ανακουφίζονται, αποφορτίζονται, έτσι. Τώρα, εντάξει, μια προσοχή χρειάζεται με τον ανάδρομο Ερμή, γιατί τους πάει πίσω λίγο σε μετακινήσεις, στην επικοινωνία, όλα αυτά, έτσι γενικά στην καθημερινότητά τους. Αυτά θα επαναφερθούν όλα μετά τις 12 που επανέρχεται στην αυτή η φορά. Και βεβαίως η Αφροδίτη βοηθάει σε αυτό με την ορθοδρόμηση και στα οικονομικά και στα αισθηματικά. Τώρα, ο Άρης που περνάει στον Γκριό του δημιουργεί ένα μικρό άγχος στο εργασιακό κομμάτι. Αυτό. Το δεύτερο δεκαήμερο θα πω πάλι ότι, όπως είπα, επειδή περνάει ο Ουρανός τώρα, στο δεύτερο, δηλαδή είναι στη 11η μοίρα αυτή τη στιγμή των σταθερών, το δεύτερο δεκαήμερο ναι, θα αρχίσει να υπάρχουν κάποια ξαφνικά γεγονότα που ίσως τους αποπροσανατολίσουν. Και επειδή η Ταύρη ανήκει στο σταθερό σταυρό και δεν τους αρέσουν οι αλλαγές, λιγάκι
θα νιώσουν έτσι κάπως περίεργα. Δηλαδή, θα ξεβολευτούν. Να πω ότι η έκλειψη αυτή που γίνεται στις 5 εβδόμου, όπως προανέφερα στη 13η μοίρα των παρορμητικών, τους επηρεάζει πιο πολύ λιγάκι στην ψυχολογία και στην υγεία, οπότε μια προσοχή θέλει εκεί. Από εκεί και πέρα όμως, όσον αφορά και επανέρχονται οι μετακινήσεις τους, η κινητικότητά τους, θα έχουν δηλαδή μια κινητικότητα, θα την έχουν. Και γενικά στην καθημερινότητά τους. Τώρα, το τρίτο δεκαήμερο είναι όντως πολύ καλύτερα. Να. Θα έχουν και πολλές μετακινήσεις και επαφές. Είναι και, και γενικά τα ζώδια της γης του τρίτου δεκαημέρου, εκεί ας πούμε περίπου κοντά στις τελευταίες μέρες, είναι το πρότονος που τους κάνει πολύ καλές όψεις, οπότε είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Α, ωραία. Έτσι, πάρα πολύ βοηθητικό. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στους διδύμους. Τους αέριδες. Αέριδες. Τώρα, οι διδύμοι. Οι διδύμοι πολύ με τα οικονομικά. Ξεκινήσουμε το πρώτο δεκαήμερο. Εντάξει, εδώ ο Ερμής έφερε κάποιες αναβολές, καθυστερήσεις, παραξηγήσεις, παρανοήσεις, γιατί είναι και κυβερνήτης τους. Ο πλανήτης Ερμής. Εγώ πάντως έχω ένα φίλο που είχε εξαφανιστεί δίδυμος. Τι έγινε? Εξαφανιστεί, δεν ξέρω που βρίσκεται. Ξαφνικά δηλαδή, τώρα με την καραντίνα, εξαφανίστηκε. Σου λένε εδώ η δίδυμη και εκεί μπορεί να είναι την άλλη. Εντάξει, δεν έχει να κάνει αυτό, δεν ξέρω να βρεθεί. Λοιπόν, αυτά λοιπόν επανέρχονται τώρα στο πρόβλημα της επικοινωνίας με τα οικονομικά τους και όλο αυτό το επικοινωνιακό κομμάτι επανέρχεται βεβαίως. Φαντάζομαι ότι πολλοί θα είναι αυτοί που έχουν κάνει τους επαναπροσδιορισμούς τους. Έτσι, τους έχουν έρθει πράγματα δηλαδή για το παρελθόν μπροστά. Συγγνώμη. Οπότε όλα αυτά, με από 12 εβδόμου και μετά που ορθοδρομεί ο Ερμής, θα μπουν όλα σε μια σειρά. Θα τα δουν με καλύτερο μάτι. Έτσι, και η Αφροδίτη, βεβαίως, που ορθοδρομεί, θα τους ισορροπήσει όσον αφορά και το αισθηματικό κομμάτι, αλλά και τα οικονομικά. Γιατί λιγάκι, επίσης θέλω να τονίσω λιγάκι με τους διδύμους, θα επαναξετάσουν και κάποια θέματα με τους φίλους τους. Εκτός ότι θα υπάρχει δικτύωση, καλά, οι δίδυμοι και τη φύση τους δικτυώνονται πάρα πολύ εύκολα, κοινωνικά, και μέσω διαδικτύου και γενικότερα, αλλά νομίζω ότι θα κάποια θέματα με φίλους και κοινωνικότερα, λιγάκι θα τους δει, δηλαδή θα δούνε ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να είναι κοντά τους. Θα κάνουν ένα ξεκαθάρισμα σε αυτό. Ακούς, Κάπτεν Μανώλη. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Μανώλης. Εντάξει, απλά το λέω. Τώρα, ο Άρης θα τους κινητοποιήσει σε σχέδια επιχειρηματικά. Θα δραστηριοποιηθεί. Θα υπάρχει μια κινητοποίηση και μια έντονη δραστηριότητα σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, το δεύτερο δεκαήμερο επίσης επηρεάζεται σε θέματα οικονομικά. Πάλι, ίσως έχουν βγει έξοδα παραπάνω ξαφνικά. Δηλαδή, ναι, ξαφνικά θα έλεγα. Προσοφυλές μπορεί να χρωστάνε διάφορα, σε τρίτους, έτσι, να έχουν κάποιες υποχρεώσεις. Τώρα, εντάξει, η Αφροδίτη και ο Άρης σας βοηθάει λιγάκι θετικά σε αυτό. Οπότε, εντάξει, με τις ορθοδρομήσεις, δηλαδή η Ερμή και η Αφροδίτη, αυτά επανέρχονται σε μια ροή. Θα μπορούν να τα δουν λιγάκι με πιο καλό μάτι. Τώρα, το τρίτο δεκαήμερο, και αυτό θέλει προσοχή στα οικονομικά, απλά το τρίτο δεκαήμερο θέλω να προσέχει λιγάκι με τον Ποσειδώνα που είναι σε αυτές τις μοίρες και τους δημιουργεί θέματα εξαπατήσεων και απογοητεύσεων. Έτσι. Ο Ποσειδώνας είναι ένας πλανήτης που προκαλεί μία θολούρα, θα έλεγα εγώ. Οπότε καλό θα είναι λιγάκι να προσέχουμε. Εδώ μου λες, οι υδροχόοι τον έχουν πάντα τον Ποσειδώνα. Όχι. Ποιοι τον έχουν? Ο Ποσειδώνας είναι κυβερνήτης των νηφίων. Μα γι' αυτό έχω μια θολούρα μόνιμη. Η κρίση την έχουν μόνιμη. Λοιπόν, περνάμε στους καρκίνους. Έτσι. Λοιπόν, εδώ το πρώτο δεκαήμερο των καρκίνων με τον ανάδρομο Ερμή. Λοιπόν, αυτά τα θέματα που τους απασχολούσαν τώρα και μπήκαν σε μια διαδικασία επαναξετάσεων, να τα δουν από άλλη οπτική γωνία και τα λοιπά, είναι τα θέματα επαγγελματικά και διαπροσωπικές σχέσεις. Δηλαδή, μπορεί να υπήρξαν και κάποιες αναβολές, καθυστερήσεις και σε επαγγελματικά και σε σχέσεις. Βέβαια, καλό είναι να μην κάνουν τώρα βήμα. Μόνο μετά τις 12 του μήνα, ξαναλέω, που ορθοδρομεί ο Ερμής,
εκεί μπορούν να τα δουν με άλλο μάτι. Δηλαδή να μην πάρουν κάποιες αποφάσεις. Αυτό εννοώ. Έτσι. Τώρα, συγγνώμη. Ο Άρης μπαίνοντας στον κρυό του 28 έτου και μετά θα δημιουργήσει εντάσεις, προστριβές. Γιατί ανήκει στα παραγωγητικά ζώδια ο καρκίνος. Οπότε θα φέρει θυμό, εντάσεις, προστριβές με το επαγγελματικό του κομμάτι. Τα καρκινάκια πήγαμε τώρα. Τα καρκινάκια. Του πρώτου δεκαήμερου. Είμαστε του πρώτου δεκαήμερου, αλλά όπως είπα, ο Άρης επηρεάζει όλα τα δεκαήμερα. Να ολοκληρώσω και θα πούμε στο τέλος. Ναι. Θα τους φέρει εντάσεις, θυμό και σε οικογενειακό επίπεδο αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο. Και να σημειώσω και κάτι εδώ που θέλω να πω, ο Άρης, επειδή δημιουργεί όλες αυτές τις εντάσεις, είναι ένας πλανήτης που φέρνει και κούραση. Δηλαδή οι καρκίνοι, και όχι μόνο οι καρκίνοι, όλα τα παραγωγικά, θα νιώθουν και αρκετά κουρασμένοι. Και να σημειώσω κάτι το οποίο δεν είπα στην αρχή. Ο Άρης, μπαίνοντας στον κρυό από τις 28 έτου, δεν είναι ότι θα παραμείνει για 6 μήνες, θα είναι μέχρι τον Γενάριο, μέχρι τον Ιανουάριο και θα μάλιστα θα αναδρομήσει κιόλας, που σημαίνει ότι δεν είναι ένα μικρό διάστημα. Οπότε όλο αυτό το κλίμα δεν είναι ότι θα τους πιάσει για ένα μήνα και τέλος. Έτσι. Άρα σε όλο αυτό το διάστημα θα υπάρχει. Συγγνώμη, μια δηλαδή ο γιος μου που θέλει να πάει κάτι ταξίδια, κάτι αυτά, τι θα γίνει τώρα, δεν θα γίνει με το Σεπτέμβριο. Τώρα αυτό που με ρωτάς είναι λιγάκι. Επειδή είναι του πρώτου δεκαήμερου. Άσχετο. Με τη δουλειά του. Για αυτά που. Εγώ για να σου πω κάτι για το γιο σου, πρέπει να δω το δικό του χάρτη. Γιατί ο δικό του χάρτη μπορεί να εντείνει άλλα πράγματα. Όχι, ρε παιδί μου, στου καρκίνου ήταν από επαγγελματικά, δηλαδή δεν κάνουν να κάνουν Οι καρκίνοι, όλα τα παραρρομητικά ζώδια, μπαίνοντα ο Άρης στον κρυό, δημιουργούνται εντάσεις. Καυγάδες, εντάσεις. Υπάρχει έτσι μια ευόλεμη κατάσταση. Mm-hmm. Και απλά τονίζω ότι αυτό δεν θα είναι για ένα μικρό διάστημα, διότι ο Άρης θα παραμείνει μέχρι τον Ιανουάριο. Τώρα, αν ο γιος σου ή κάποιος άλλος θέλει να κάνει κάτι. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Αυτό έχει να κάνει και με τη γενικότερη εικόνα του χάρτη του καθενός. Κατάλαβα, για να γίνει προσωπικό. Βέβαια. Δεν είναι μόνο, δεν εστιάζουμε μόνο σε αυτό. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν. Τώρα, το δεύτερο δεκαήμερο επίσης του καρκίνου, να πω ότι επηρεάζεται την έκλειψη, γιατί ακριβώς γίνεται, όπως είπαμε, στη 13η μοίρα των παραρρομητικών, οπότε όλο αυτό που είπα τους επηρεάζει, γενικότερα εκεί εστιάζεται περισσότερο, στις οικογενειακές και επαγγελματικές του, σε οικογενειακά και επαγγελματικά θέματα. Δηλαδή, εκεί πρέπει να προσέχει λιγάκι το θυμό του, την έντασή του. Πρέπει λιγάκι να υπάρχει μια ψυχραιμία, λιγάκι να το κοντρολάρει αυτό. Να γίνεται μια πιο σωστή διαχείριση. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό. Εντάξει, γι' αυτό λέμε κάποια πράγματα, για να μπορέσει ο καθένας να το διαχειριστεί. Γενικώς όμως και οι καρκίνοι, εντάξει, είναι πράγματα, δεν είναι οξύθυμα, αλλά δεν πάβει ο Άρης να είναι ο Θεός του πολέμου. Έτσι. Λοιπόν, επίσης να πω ότι φέρνει και πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις στον καρκίνο, το οποίο αυτό θα φέρει αυτή την κούραση και αυτή το άγχος. Έτσι. Τώρα, το τρίτο δεκαήμερο. Το τρίτο δεκαήμερο, λοιπόν, αυτό που είναι γεννημένοι στις αρχές του τρίτου δεκαημέρου, που αναλαμβάνω, είναι καλύτερα. Αυτοί όμως που είναι γεννημένοι στο τέλος του τρίτου δεκαημέρου, θα αντιμετωπίσουν τον Κρόνο. Για τελευταία φορά, είναι αυτό που λέω για όλα τα παρομοιτικά ζώδια. Θα γυρίσει ο Κρόνος πίσω και θα γίνει μια οριστικοποίηση και κλείσιμο κύκλων, καταστάσεων. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει οριστικά αυτό πλέον. Θα τους φέρει δηλαδή αντιμέτωπους με καταστάσεις, okay, τις οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να τα λύσουν. Έτσι, γιατί από εκεί και πέρα, δηλαδή ουσιαστικά αν θα έρθει να δει ο Κρόνος, αν κάνανε και σωστά αυτά που έπρεπε να κάνουν, ή να τους επιβραβεύσει, ή να τους αποδοκιμάσει. Θα δείξει αυτό. Με λίγα λόγια όμως πρέπει να κλείσουμε καταστάσεις. Τώρα, οι λέοντες. Οι λέοντες, οι οποίοι έχουν και τα γενέθλιά τους μετά τις 20 του εβδόμου. Επίσης να πω ότι οι λέοντες αρχίζουν και αυτοί να παίρνουν ανάσες. Γιατί του πρώτου δεκαημέρου πάντα, έτσι. Γιατί ο Κρόνος φεύγει από τον υδροκό, γυρίζει πίσω στα παρορμητικά, ο ουρανός φεύγει από το πρώτο δεκαήμερο,
δεν σταματάνε ξαφνικά και απρόβλεπτα γεγονότα, παίρνουν ανάσες, δραστηριοποιούνται. Εντάξει, είναι και το ζώδιο της χαράς και της διασκέδασης, μπαίνουν σε άλλο mood. Από εκεί και πέρα λοιπόν, βεβαίως και να πω ότι και ο Άρης των Κριών τους δίνει έντονη ενέργεια, έτσι, γιατί κάνει καλές όψεις. Είναι πάρα πολύ καλό δηλαδή για τους λέοντες, τους κινητοποιεί. Και βεβαίως μετά την αποχώρηση του Ερμή που τους είχε λιγάκι έτσι, τους είχε ρίξει λίγο ψυχολογικά, αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους, ναι, υλοποιούν στόχους οικονομικά και όλα τα σχετικά. Πάνε πάρα πολύ καλά. Το δεύτερο δεκαήμερο είναι επίσης καλό μετά, δηλαδή μόλις περάσει η Αφροδίτη και ο Άρης το δικό τους δεκαήμερο, είναι καλό και για επαγγελματικές αλλαγές, γενικά να κινητοποιηθούν, να δραστηριοποιηθούν, απλά το αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι ο ουρανός, επειδή περνάει τώρα στο δεύτερο δεκαήμερο των σταθερών, θα αρχίσει να τους φέρνει κάποια πρόβλητα γεγονότα. Το οποίο βεβαίως, επαναλαμβάνω, ίσως να μην είναι και καλό, έτσι, καλό για ευχάριστα, ναι, ευχάριστα αυτό θέλω να πω. Τώρα η έκλειψη που γίνεται 5 εβδόμου στο δεύτερο δεκαήμερο των παρορμητικών, θα τους επηρεάσει περισσότερο σε θέματα, θα πρέπει να προσέξουν λίγο την υγεία τους οι λέοντες, στην καθημερινότητα και εργασία κάποια θεματάκια, κάποια θέματα που μπορούν να προκύψουν. Το τρίτο δεκαήμερο βεβαίως είναι πιο ήρεμο, έτσι, κινητοποιούνται μια χαρά, δραστηριοποιούνται, απλά λίγο προσοχή στη φυσική κατάσταση και στην καθημερινότητά τους. Λοιπόν, τώρα περνάμε στους Παρθένους, το πρώτο δεκαήμερο των Παρθένων. Θέλω να πω ότι έχουν μια επιρροή με τον ανάδρομο Ερμή, γιατί είναι επίσης κυβερνήτης τους, οπότε τους έχει φέρει κάποιες αναβολές, καθυστερήσεις, ανακατατάξεις, φιλικό επίπεδο, επαγγελματικό και όλα αυτά. Και σε θέμα σχέσεων βέβαια, το οποίο όλα αυτά επαναλαμβάνω, επανέρχονται μετά τις 12 του μήνα που φοδρομήνει ο Ερμής. Η Αφροδίτη τους επηρεάζει θετικά. Και ο Άρης θέλει λίγο προσοχή όσον αφορά τα οικονομικά τους. Τώρα, το δεύτερο δεκαήμερο, η Παρθένη είναι βέβαια σε πιο καλή φάση. Κινητοποιούνται, δικτυώνονται, γίνονται επαφές, μετακινήσεις, όλο αυτό. Γενικώς είναι πιο δημιουργική το δεύτερο δεκαήμερο, έτσι. Και σε θέματα εργασίας και σε αισθηματικά θέματα υπάρχει έτσι μια... Πιο καλή. Είναι πιο καλά δραστηριοποιούνται. Ναι, υπάρχει μια πολύ καλή κίνηση δημιουργίας, να το πω. Του τρίτου δεκαημέρου θέλω να πω ότι χρειάζεται μια προσοχή με τον Ποσειδώνα και εκεί για απογοητεύσεις, από εξαπατήσεις κτλ. Απ' την άλλη όμως, λόγω ότι είναι και ο Πλούτονας εκεί, τους δημιουργεί και καλές, δηλαδή τους δημιουργεί μια δυνατότητα να πραγματοποιήσουν στόχους. Ωραία. Έτσι. Είναι καλό δηλαδή γι' αυτό. Τους βοηθάει στα σχέδιά τους. Απλά με λίγο προσοχή, λόγω του Ποσειδώνα. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Τώρα, οι ζύγοι που ανήκουν στα παρορμητικά ζώδια, έτσι. Να πω ότι ο ανάδρομος Ερμής τους φέρνει κάποιες θέματα και εντάσεις στα επαγγελματικά τους και στο επικοινωνιακό κομμάτι. Δηλαδή είναι σε μια ένταση στη δουλειά τους και στα επαγγελματικά τους. Υπάρχει μια ανακατοσούρα και ίσως μπαίνουν και σε μια διαδικασία να σκεφτούν αν κάποια πράγματα τα κάνουν σωστά. Δηλαδή κάποιες αποφάσεις που είχαν πάρει στο παρελθόν είναι σωστές, δηλαδή γίνεται μια επανεξέταση πραγμάτων. Αυτά λοιπόν όλα τώρα, από την τέταρτη 12 του μήνα, μπορούν να πάρουν οριστικές αποφάσεις. Θα τα δούνε, θα τα επανεξετάσουν και θα οριστικοποιήσουν όμως μετά τις 12 εβδόμου. Ναι, καλά, η ζυγία πάντα είναι έτσι λίγο μέσα. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Τώρα, η Αφροδίτη τους, που είναι σε φιλικό ζώδιο, δηλαδή είναι στους δήμους, τους βοηθάει σε μετακινήσεις κτλ. Ο Άρης όμως τους κάνει πολύ, γιατί ανήκει στα παρορμητικά ζώδια όπως είπα, τους βγάζει ένταση, καυγάδες, τσακωμούς και περισσότερα με τα οικεία τους άτομα. Έτσι, οικεία, οικογένεια, συντρόφους κτλ. Οπότε λιγάκι εκεί θέλει μια προσοχή. Το καλό είναι ότι τους βοηθάει, σαν να τους καταπραίνει η Αφροδίτη.
Τώρα, το δεύτερο δεκαήμερο, επαναλαμβάνω, υπάρχει τους δημιουργεί της αναστάτωσης τα επαγγελματικά και οικογενειακά θέματα, λόγω της έκλειψης που γίνεται στο δεύτερο δεκαήμερο των παραγωγητικών, το οποίο και εδώ πάλι η Αφροδίτη ίσως γλιτώσει καταστάσεις. Απ' την άλλη, ο Άρης, επαναλαμβάνω, θα φέρει εντάσεις. Άρα και οι ζυγοί, επειδή ανήκουν στα προορμητικά ζώδια, θέλει μία χαλαρότητα, μία ψυχραιμία. Λοιπόν, τώρα, το τρίτο δεκαήμερο, θα πω πάλι ότι το πρώτο ημερών καλύτερα, των τελευταίων ημερών, προσοχή με τον Κρόνο, επιστρέφει και είναι η τελευταία φορά που τους δοκιμάζει. Λοιπόν, να πούμε για τους Σκορπιούς. Μαμά μου. Λοιπόν, η Σκορπιοί του εδώ πρώτο δεκαημέρου, επαναλαμβάνω, φεύγει ο Κρόνος και ο Ουρανός και αποφορτίζονται, είναι πάρα πολύ καλά. Έτσι, οπότε μπαίνουν σε μια διαδικασία αυτή τη στιγμή να φεύγει ένα βάρος από πάνω τους. Τώρα, ανάδεμος εμείς, επειδή τους είχε πάει πίσω σε μετακινήσεις, σε επικοινωνίες και όλα αυτά, καθυστερήσεις, όλα αυτά έρχονται και παίρνουν το δρόμο τους μετά τις 12 εβδόμου. Αλλάζει δηλαδή η εικόνα, μπαίνουν σε μια διαδικασία δραστηριοποίησης. Και οικονομικά καλά οι Σκορπιοί. Λοιπόν, βέβαια ο Άρης φέρνει μια ένταση στην καθημερινότητα, έτσι λιγάκι τους βγάζει έξω από τα νερά τους, αλλά οικονομικά μπορώ να πω ότι βρίσκουν και άλλες πηγές εισοδημάτων. Ενισχύονται τα οικονομικά τους και επίσης οι Σκορπιοί ερωτεύονται. Έρωτας, πολύ! Λοιπόν, το δεύτερο δεκαήμερο τώρα. Να σου πω κάτι, δηλαδή η μαμά μου θα ερωτευτεί. Δεν ξέρω πολύ, γιατί όχι. Γιατί να μην ερωτευτεί. Αφού έχει άντρα. Τότε θα ερωτευτεί πάλι τον άντρα της. Λοιπόν, τώρα, για το δεύτερο δεκαήμερο, τα πράγματα λιγάκι είναι πιο θετικά. Δραστηριοποιούνται, κινητοποιούνται, μετακινούνται πολύ. Θέλει όμως μια προσοχή με την έκλειψη που γίνεται στις 5 εβδόμου, στο δεύτερο δεκαήμερο των παραγωγητικών, όπως είπα, το οποίο εδώ σε θέματα όσον αφορά επικοινωνίες με συγγενείς, αδέλφια κτλ. Θέλει μια προσοχή λιγάκι στα λόγια. Ναι, τα λόγια οι Σκορπιοί δεν είναι, λέγουν και τι λένε. Γιατί το λένε αυτό? Γιατί γενικά μιλάνε και όταν μιλάνε και έχουν νεύρα δεν σκέφτονται. Δεν νομίζω. Αλλά θα το πούμε άλλη φορά αυτό. Λοιπόν, τώρα, ο ουρανός εδώ το δεύτερο δεκαήμερο ξεκινάει τις ανατροπές του, γιατί και ο Σκορπιός ανήκει στα σταθερά ζώδια, οπότε θα μπουν σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Απ' την άλλη, το τρίτο δεκαήμερο είναι πιο θετικό, γιατί δεν τους επηρεάζει ακόμα ούτε ο Άρης, ούτε... Είναι λιγάκι πιο ήπια. Μπορούν να μετακινηθούν, να ερωτευτούν επίσης και αυτοί πάρα πολύ και οικονομικά καλύτερα. Είναι σε πιο καλύτερη κατάσταση. Οι τοξότες τώρα, οι τοξότες είναι χαρά σε Ευαγγέλια, ναι. Έρωτες, χαρά, αισιοδεξία, πάρα πολύ καλά. Εντάξει, παραμένει το πρόβλημα το οικονομικό που έχουν οι τοξότες, γιατί αυτό τους πήγε πίσω να σου πω κάτι, ο τοξότης δεν μπορεί να ερωτευτεί, είναι κλεφτά. Δεν θα το λέω αυτό. Κοίτα. Εντάξει, ο ανάδρομος εμείς τους έφερε αυτά τα πράγματα τώρα, αυτές τις ανακατατάξεις και στο σπίτι λιγάκι κάποια θέματα και με τα χρήματα, όμως όλα αυτά επανέρχονται και θα είναι πάρα πολύ καλά. Εξάλλου και η Αφροδίτη και ο Άρης τους σωθεί, τους κινητοποιεί, ειδικά ο Άρης που κάνει πολύ καλή όψη, τους δραστηριοποιεί πάρα πολύ, δηλαδή σε όλους τους τομείς. Επαγγελματικά, ερωτήματα. Πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Και πολύ τύχη για τους τοξότες, γενικότερα. Γενικά είναι τυχερά ζώδια. Γενικά θεωρούνται τα τυχερά παιδιά του ζώδια. Ναι. Λοιπόν, τώρα και το δεύτερο δεκαήμερο θα έλεγα, η έκλειψη λιγάκι τους επηρεάζει στα οικονομικά όπως είπα, αλλά δεν είναι κάτι που είναι, δηλαδή αυτό μετά θα ξεπεραστεί, θα τις βρουν τις λύσεις. Η έκλειψη πότε είναι το... Πέντε εβδόμου, λάγει την πέντε εβδόμου, ναι. Λοιπόν, τώρα, το θέμα είναι ότι θα βρουν τα πατήματά τους και θα μπορούν να υλοποιήσουν και τους στόχους τους οι τοξότες. Του τρίτου δεκαημέρου θέλω λίγο προσοχή με τον Ποσειδώνα. Αυτό. Έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχουν θέματα απογοητεύσεων και ίσως εξαπατήσεων. Λίγο προσοχή εκεί,
Εντάξει, και αυτοί με τα οικονομικά τους, αλλά σε γενικές γραμμές οι τοξότες θα είναι καλά. Ωραία. Θα είναι καλά. Λοιπόν, τώρα, οι εγώκεροι. Ναι, για πάμε. Λοιπόν, τα εγώκεράκια, λοιπόν, εδώ, τα εγώκεράκια με τον ανάδρομο Ερμή είχαν κάποια θέματα με τα επαγγελματικά τους, οικογενειακά τους, λόγω του ανάδρομου Ερμή, ανατροπές, και αυτοί το ίδιο, επανέρχονται όμως. Πρόσεξε τώρα, επανέρχονται με το Πορθοδρομείο Ερμής. Απ' την άλλη όμως, ο Άρης, επειδή ανήκει και αυτό στα προγραμματικά ζώδια, μην κοιτάτε έτσι. Τους κάνει πόλεμους. Τους κάνει πόλεμους. Νευρικούς, αρπάζονται με τη μία. Θα υπάρχουν εντάσεις, περισσότερο σε οικογενειακό επίπεδο θα έλεγα. Εντάξει, μπορεί να θέλουν να κάνουν και κάποιες αναπροσαρμογές στο σπίτι τους, βέβαια. Δεν είναι απαραίτητα ότι, συγγνώμη, σαν εμπόλεμοι, ναι. Εντάξει, ότι θα γίνουν πιο οξύθυμοι, θα γίνουν. Λόγω του Άρη στον κρυό, έτσι. Απ' την άλλη όμως, η Αφροδίτη τους δημιουργεί και μια καλή διάθεση στο επαγγελματικό τους περιβάλλον, δηλαδή τους βοηθάει για και εξισορροπεί και την κατάσταση. Τώρα, το δεύτερο δεκαήμερο είναι, γιατί το δεύτερο δεκαήμερο είναι στην έκλειψη, πάμε. Οπότε, αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα προσέξουν ιδιαίτερα. Τα της οικίας και τα διαπροσωπικές σχέσεις, επαγγελματικές, την υγεία τους, γιατί έχει να κάνει με τον άξονα πρώτευμα που έχει να κάνει με τον εαυτό μας, το εγώ μας και τους άλλους. Οπότε, θέλει μία προσοχή, γιατί θα υπάρχουν σίγουρα και ρήξεις και καβγάδες και εντάσεις, όλα αυτά. Και επίσης εδώ και σε αυτούς θα φέρει κούραση ο Άρης, γιατί με όλο αυτό το σκηνικό ο Άρης κουράζει, φέρνει κούραση. Το τρίτο δεκαήμερο, επαναλαμβάνω, θα του πρώτου είναι καλύτερα, των τελευταίων ημερών έχει τον χρόνο, οπότε θα μπουν στις δοκιμασίες. Γενικά, γι' αυτό λέμε ότι είναι και μία περίοδος των παρορμητικών του τρίτου που πρέπει να οριστικοποιήσουν τις καταστάσεις. Πρέπει να κλείσουν κύκλους. Δεν μπορούν να το αποφύγουν, πρέπει να το κάνουν. Εντάξει. Κατάλαβα τι συμβαίνει σε μένα τώρα. Για πάμε λοιπόν στους υδρογόνους του πρώτου δεκαημέρου, που επαναλαμβάνω, φεύγει ο Κρόνος, γεννίζει τα παραμυθικά και ο Ουρανός, και επίσης και αυτοί, αλλά έτσι παίρνουν ανάσες καλές, δραστηριοποιούνται πάρα πολύ, κινητοποιούνται, μεγάλη κινητικότητα, μετακινήσεις, μηνύματα, έρωτες, όλα τα καλά, σε πιάνει, γιατί μεταξύ τέλους και αρκή του υδροχώου στο πρώτο δεκαήμερο. Αυτό βοηθάει, ενισχύει και η Αφροδίτη και ο Άρη, γιατί κάνει καλές όψεις, οπότε τους βοηθάει. Ναι, αλλά το τέλος ίσως είναι αυτό που λέμε οι αλλαγές, οι οριστικοποιημένες αλλαγές. Εσείς ηχθείς, δεν είχα. Ναι, πρώτο δεκαήμερο. Εσείς ηχθείς, δεν είστε παρομοιδικά ζώδια. Α, όχι. Θα τα πούμε άλλο. Λοιπόν, όπου αποσυντονίζεις λιγάκι. Συγγνώμη. Λοιπόν, οπότε εδώ το πρώτο δεκαημέρου είναι πάρα πολύ καλά. Είναι σε μια φάση δημιουργίας. Τώρα, το δεύτερο δεκαήμερο, επίσης καλό διάστημα, απλά λίγο προσοχή σε θέματα υγείας με την έκλειψη που γίνεται στις 5 εβδόμου, όσον αφορά λίγο το ψυχολογικό και λιγάκι κάποιες καθυστερήσεις σε θέματα εργασίας. Αλλά δεν είναι κάτι που δεν το ξεπεράσουν. Ο Άρης τους βοηθάει πάρα πολύ, τους κάνει καλές όψεις. Να πω βεβαίως ότι ο Ουρανός, περνώντας το δικό τους δεκαήμερο, θα φέρει ανατροπές. Αυτό είναι αναμενόμενο. Όπως το υπέστη και το πρώτο δεκαήμερο, και του Ταύρου και του Σκορπιού και οι Λέοντες, έτσι, τα σταθερά ζώδια. Λοιπόν, το τρίτο δεκαήμερο θέλει μια προσοχή λιγάκι στο οικονομικό. Δεν είναι αρνητική περίοδος, πιο πολύ θα ασχοληθεί με τον εαυτό του και την καθημερινότητά του το τρίτο δεκαήμερο. Και πάμε λοιπόν στους ηχθείς, το οποίο η ηχθείς θέλει μια προσοχή στα οικονομικά. Μπαίνοντας ο Άρης στους ηχθείς, ένα θέλει, ήδη έχω δανειστεί 1000 ευρώ και χρωστάω, δεν λέω τίποτα. Πού θα πάει αυτό, κι άλλο θα πάει. Ο Άρης τους κινητοποιεί, τους παίρνει πάρα πολλά έξοδα. Ένα αυτό, έτσι τα πω. Σε όλα τα δεκαήμερα. Όχι πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Όλοι, σε όλα τα δεκαήμερα.
Λοιπόν, τώρα. Μα δεν έχει. Ο ηχθής γενικά με τα χρήματα είναι χαοτικός, δεν έχει. Γενικά ο ηχθής είναι λίγο χαοτικός. Τα χρήματα. Θα επαναλάβω και θα τονίσω, γιατί λες κάτι και ο κόσμος το ακούει. Αυτό έχει να κάνει όμως και με το προσωπικό χάρτη του καθενός. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι οι ηχθείς το έχουν αυτό με τα οικονομικά να είναι. Όχι, δεν το έχουν με τα οικονομικά. Ο ηχθείς απλά είναι ένα ζώδιο λιγάκι που επειδή είναι κυβερνήτης του Ποσειδώνας, λίγο χάνεται. Είναι λίγο όνειρο πόλος, είναι λίγο χάνεται στη φαντασία. Αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα παίζει ρόλο και το προσωπικό οροσκόπιο του καθενός. Απλά αυτό το λέω, γιατί ο κόσμος το ακούει και μπορεί να το εκλάβει διαφορετικά. Δεν έχει να κάνει. Το κάθε οροσκόπιο έχει. Δηλαδή, εγώ μπορεί να λέω τώρα και για τον κρυό, αλλά από εκεί και πέρα παίζουν και άλλα ρόλα μέσα. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν. Τώρα, λοιπόν, οι ηχθείς. Αυτό ισχύει για όλα τα δεκαήμερα. Θα υπάρχουν έξοδα απρόβλεπτα, έτσι, που θα τους φέρει αυτό ένα άγχος και ένα στρες, εννοείται. Απ' την άλλη, βέβαια, οι ηχθείς εδώ καλούνται, θα κληθούν και με την αναδρομή, και με τον αναδρομό Ερμή, αλλά και με την Αφροδίτη. Εντάξει, η Αφροδίτη λίγο θα το βοηθήσει το οικονομικό, αλλά όχι ότι δεν θα είναι, δηλαδή μπρος πίσω αυτό. Θα πρέπει να θα επαναξετάσουν θέματα και σχέσεων και συνεργασιών. Ειδικά στα θέματα των σχέσεων, γιατί μπορεί να επιστρέψουν και κάποιες σχέσεις από το παρελθόν και να τους φέρουν έτσι μια ανακατοσούρα, θα πρέπει λιγάκι να μην βιαστούν να αποφασίσουν. Αυτό να το δουν μετά τις 12 του μήνα, μετά τις 12 εβδόμου. Α, εντάξει, δεν μιλάμε για πολύ καιρό, μιλάμε για 15 μέρες. Δεν μιλάμε για πολύ καιρό. Τώρα βέβαια σου άρεσε, θα σου κάνει και λίγο πιο εσωστρεφής, έτσι θα τους δημιουργήσει έτσι μια εσωστρέφεια και λίγο να ασχοληθούν με το σπίτι τους. Να, αυτό, ναι. Και μπορεί να θελήσουν να κάνουν και κάποιες αλλαγές εκεί πέρα. Λοιπόν, τώρα, το δεύτερο δεκαήμερο είναι πιο θετικό. Ισχύει βεβαίως ότι υπάρχουν θέματα με τα έξοδα και σε αυτούς. Η έκλειψη εδώ έχει να κάνει περισσότερα, δεν είναι και πολύ κακή, δηλαδή περισσότερο με το ερωτικό τους κομμάτι. Θα τους βάλει σε μια διαδικασία, αυτό που είπα πριν, δηλαδή να αναθεωρήσουν τις καταστάσεις, να τα επαναξετάσουν, να τα δουν με άλλο μάτι. Γιατί έχει και με κετρέφουν. Φίλοι μου, πολλά. Και με καινούργιες σχέσεις, αλλά και με παλιές. Μωράκι θα κάνουμε. Θέλετε να κάνετε μωράκι? Ναι, θέλω. Οι φίλοι μου, πολλά θέλουν. Οι φίλοι σου, οι πολλοί, να δούμε το χάρτη. Πώς θα το πούμε αυτό, λοιπόν, το πούμε, έτσι. Λοιπόν. Για το τρίτο δεκαήμερο είναι καλό διάστημα, αλλά και τονίζω ότι εδώ ότι θέλει μία προσοχή με τον Ποσειδώνα σε ό,τι να έχει να κάνει πάλι με εξαπατήσεις, απογοητεύσεις κτλ. Σε γενικές γραμμές δεν είναι άσχημο διάστημα, απλά θέλει προσοχή διαχείριση στο οικονομικό. Γιατί βγαίνουν πάρα πολλά έξοδα, το οποίο αυτό θα τους φέρει ένταση, άγχος κτλ. Κτλ. Αυτά είναι εν ολίγη για τα ζώδια. Πιστεύω να διευκολύνουμε λιγάκι τον κόσμο για να προσέχει. Θέλω να το κλείσω λίγο με την αριθμολογική προσέγγιση για το μήνα Ιούλιο, το οποίο αντιστοιχεί στον αριθμό 2. Ουσιαστικά το οποίο συνεπάγεται από το 11 που είναι ένας κυρίαρχος αριθμός, όμως το 2 μας δίνει η ενέργεια, η δόνησή του δηλαδή. Η ενέργειά του είναι περισσότερο θηλυκή και αυτό με τι έχει να κάνει. Πρέπει να δείξουμε τη δέουσα υπομονή, γιατί θα υπάρχει μια πίεση όσον αφορά τα θέματα σχέσεων και συνεργασιών. Mm. Έτσι. Όπως το είδαμε. Με προετοιμάζεις. Πρέπει δηλαδή να επανεξετάσουμε και να οικοστικοποιήσουμε καταστάσεις. Είδες λοιπόν ότι υπάρχει μια τάφηση και αυτό και ήθελα να το κλείσω έτσι. Όντως εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και δεν μου λες τώρα, άμα θέλει η φίλη μου η Πόλα να της πεις τα προσωπικά της, πού λοιπόν, θα σας βρούμε, κυρία Τσιλίκο. Να πω λοιπόν εδώ, ότι όποιος θέλει μια προσωπική επαφή μαζί μου, πέρα από την ιστοσελίδα που θα λειτουργήσει σε κάποιες μέρες, μπορεί να με καλέσει στο κινητό μου, θα το πω, είναι το 6976-334708, το επαναλαμβάνω. 6976-334708, όποιος θέλει να έχει μια προσωπική επαφή. Ή απευθύνονται και εδώ στην εκπομπή και εμείς τους παραπέμπουμε και τους δίνουμε τα στοιχεία. Εγώ εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνεργασία μας και βεβαίως και για τη γνωριμία μας και τη συνεργασία μας. Να πω ότι το background πίσω το κόκκινο με το αυτό, δηλαδή κάτι ξέρεις και το έβαλες, έχεις ομορφήνει αφάνταστα. Και βέβαια να πούμε ότι η συνεργασία αυτή πιστεύω να συνεχιστεί και από το Σεπτέμβρη
Με πρώτα το... Θεός να είμαστε καλά, που θα είμαστε. Να έχουμε την υγεία μας, ναι. Και μια φορά το μήνα να έχεις μία ώρα και μία μισή, ώστε να μπορείς να... Δηλαδή, κοίταξε, άμα εσύ το θες, μπορούμε να κάνουμε και κανονικό δίωρο. Να είναι για σένα, να είναι μια εκπομπή μόνο αστρολογική. Μπορούμε να το δούμε. Και αριθμολογική. Εννοείται. Νομίζω πω εκπέμπει. Γιατί προχωράμε σε αυτό το κομμάτι. Μπράβο. Γιατί η αριθμολογία έχει και επίση να μα πει πάρα πολλά. Μην ξεχνάμε ότι είναι η ξαδέλφη τη αστρολογία και ταυτίζεται πάρα πολύ. Ξέρεις, γιατί θα τα πούμε όμω αριθμού. Γιατί τα πάντα στη ζωή είναι αριθμοί. Ναι, τα πάντα. Εννοείται ότι και οι αριθμοί έχουν πάρα πολλά να μας πούν. Μπράβο, ναι. Θα το δούμε όμως αυτό από το Σεπτέμβριο. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Ένα αγουδάκι του Μαρκάρη, του Ζαχαρία του Μαρκάρη. Δεν θα βάλω πάλι με τον πατέρα γιατί του μεναχώρησα του ανθρώπου. Είναι ο τραγουδιστής που θα έρθει τώρα. Αλλά φαίνεται και εκείνοι έχουν αργήσει το πατέρα.